Κατά τη διάρκεια τη χθεσινή ημέρα και σήμερα το πρωί, για να μην πω τι πρώτε πρωινέ ώρε. 4 η ώρα έφτασε ο άτιμο. Μπράβο. Η δουλειά για τον Λόρσον ήταν μέσα μεσονύχτια. Το ρηπρέ δουλεύει όλο το 24ωρο. Ασταμάτητα. Κάτι μα έδωκαν χαρτί για υπερορία. Λοιπόν, η όλη κουβέντα ξεκίνησε με το βίντεο που έχει ανέβει εδώ και λίγη ώρα στο Facebook του repress.gr και είναι η ανάλυση του 32χρονου εορτάζοντα Σουηδού αριστεροπόδαρου μέσω επιθετικού. Όλα μαζί. Εορτάζοντα, γιατί το λες? Έγινε έτσι σήμερα. Ναι, δηλαδή. Τα 32 κλείνει, έτσι, Αντώνη. Ναι. Ναι, τα 32. Κοίταξε, Σουηδός είναι, λογικό είναι εκεί που αρχίζουν πιάνουν οι ζέστες κατά το Μάρτιο-Απρίλιο. Εκεί οι Σουηδοί λίγο έχουν, είναι λίγο πιο χαρούμενοι, οπότε γίνονται αρκετά παιδιά Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Λοιπόν, ο Λάρσον λοιπόν είναι ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται να συμπληρώσει το κενό που είχε δημιουργηθεί στη μεσοεπιθετική γραμμή, που υπήρχε σε θέμα προσώπων και χαρακτηριστικών, αλλά μεγάλωσε και με την απουσία του Μπρούνο Γκάμ, με τον τραυματισμό του. Ένα βίντεο το οποίο αφορά τη μέχρι τώρα καριέρα του, ουσιαστικά μέχρι και την περσινή σεζόν, και το λέω αυτό διότι φέτος, βλέποντας την καρτέλα του, έχει μόλις 6 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, 6, ναι, 6 παιχνίδια, 3 για το πρωτάθλημα, 2 για το κύπελο και 1 για το Super Cup στην Τουρκία. Μείνει ελεύθερος στις αρχές του χρόνου και το βίντεο που θα σχολιάσουμε τάσο είναι όλα όσα είδαμε. Για να καταλήξουμε σε αυτό το βίντεο, το οποίο, όπως κάθε βίντεο που κάνουμε ως player profile, αφορά τις πιο συχνές κινήσεις του ποδοσφαιριστή, τα μοτίβα του, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, το ποιο είναι το στυλ παιχνιδιού του. Ακριβώς. Κρατάω την κίνηση χωρίς την μπάλα. Έτσι ακριβώς. Γιατί τα βίντεο που δημιουργούμε δεν είναι βίντεο τα οποία θα τα κάνει ο manager του για να το πουλήσει, όπως το λέγαμε και τις πάλες με τον Σταύρο. Είναι βίντεο τα οποία συνήθως προσπαθούμε να καταλάβουμε τι παιχνίδι. Ποιο είναι το παιχνίδι του, πώς κινείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Το να δούμε απλά να τελειώνει μια φάση δεν σημαίνει τίποτα. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά είπες, κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι κινείται πολύ καλά στον κοινό χώρο. Έχει πολύ καλή ταχύτητα. Εμπιστεύεται και αυτός το χρησιμοποιεί, δηλαδή στο παιχνίδι του, την ταχύτητά του. Του αρέσει να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας με κινήσεις, πάντα αυτές που λέμε τις αλλαγές παιχνιδιού τις προκαλεί. Δηλαδή, όταν βλέπει το συμπαίχτη του ότι έχει χώρο μπροστά του, κάνει κίνηση στην πλάτη της άμυνας του αντιπάλου. Και κινείται και σαν center forward, δηλαδή πολλές φορές οι κινήσεις του είναι και διαγώνια. Είναι και στον άξονα, ακριβώς. Δεν είναι μόνο στο. Ακριβώς. Είναι και διαγώνια. Ναι, ναι. Και αυτό που λέγαμε και την Τετάρτη, νομίζω ότι και με τον Τόνσο και ο Άρης, που αυτές τις πάσες τις έχει, τις βλέπει, νομίζω ότι αν μπορέσουν να ταιριάξουν αυτοί οι δύο θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Άρα, σε μια πρώτη ανάγνωση, ο Άρης απέκτησε έναν ποδοσφαιριστή, τον Λάρσον, για να δώσει νόημα στην απόκτηση του Τόνσο. Αν μπορούμε να το πούμε σχηματικά, ναι. Από τη στιγμή που και οι δύο αποκτήθηκαν την ίδια μεταγραφική περίοδο. Σίγουρα ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό είναι πολύ. Δηλαδή, αν όντως έγινε με αυτό το στόχο η αποκτήσή του, πράγματι, νομίζω ότι θα ταιριάξουν πολύ, πολύ σωστά. Ο Τόνσε, ένα παίκτη ο οποίο προσπαθεί να κινηθεί στο μισοδιάστημα και να αναγνωρίζει χώρους για τους συμπαίκτες του. Και ο Λάρσον δείχνει ότι είναι ένα ποδοσφαιριστής που αναγνωρίζει χώρους. Συνήθως τέτοιοι ποδοσφαιριστές ευγνοούνται όταν η ομάδα τους παίζει με αντεπιθέσεις. Σωστά. Για να βρουν βρίσκουν τον χώρο να κινηθούν και να μην υπάρχουν κλειστές άμυνες. Το συνήθως βάζουμε και αυτό στο τραπέζι, διότι ο Άρης θα υπάρξουν παιχνίδια που μπορεί να παίξει με αντεπιθέσεις, να το ψάξει αυτό το παιχνίδι. Θα υπάρξουν όμως και παιχνίδια σίγουρα στα οποία ο Άρης θα κληθεί να σπάσει άμυνες. Επίσης, από αυτά που φαίνονται στο βιντεάκι που θα δουν και οι φίλοι, είναι ότι του αρέσει πολύ παίζοντας αριστερά, να παίζει δηλαδή στην αντίθετη μεριά, γιατί είναι δεξιό ποδάρος, του αρέσει πολύ να κλείνει προς τα μέσα και να δημιουργεί εκεί αναταραχή. Έχει καλές πρώτες επαφές με την μπάλα, είναι διεισδυτικός και σουτάρει καλά και με το δεξί και με το αριστερό. Μια και την έπιασε την κουβέντα. Το να παίζει ένα παίκτη με αυτό που λένε οι προπονητές με ανάποδο πόδι, είναι απλά τρίκ της στιγμής. Ή υπάρχουν ποδοσφαιριστές που το δουλεύουν αυτό για να το βελτιώσουν? Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι τους αρέσει, έχοντας καλές πρώτες επαφές με την μπάλα, τους αρέσει να είναι διεισδυτικοί. Δηλαδή, αν είναι καλή στο ένα εναντίον ενός, σίγουρα μια κίνηση
αν πας προς τη γραμμή, έχεις και τη γραμμή αντίπαλο. Δηλαδή θα μπορεί να σε περιορίσει ο αντίπαλος να πας μονότονα, αν είσαι δευτεροπόδαρος, να πας παράλληλα με τη γραμμή μόνο για να βγάλεις σέντρα. Δεν θα μπορέσεις να μπεις μέσα να εμβολήσεις από εκεί. Έχοντας έναν παίχτη με δίθετο πόδι είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά μεριά, αυτός μπορεί να γίνει διεισδυτικός και να μπει ανάμεσα στον άξονα ή ανάμεσα στις δύο ζώνες. Το κλασικό στυλ παιχνιδί που μας έμαθαν ο Ριμπερί με τον Ρόμπεν στην Μπάγκερ εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι. Αυτό ουσιαστικά που είναι εντάξει, τον τέλειο βαθμό το παίζουν οι δύο αυτοί. Όχι, τη συγκεκριμένη κουβέντα την άνοιξα γιατί πολλές φορές έχω ακούσει, έλα μου εντάξει, άλλαξε τους, έχουν και δύο ανάποδα πόδια, κάτι θα γίνει. Είναι άλλο το έχουν και δύο ανάποδα πόδια και πάμε επειδή έχουν ανάποδα πόδια. Και είναι άλλο ότι έχει στοιχεία για να αξιοποιήσει το εντός αγωγικών ατού του ανάποδου πόδιου. Γιατί το βάλτομα. Βάλτομα από εκεί ένα. Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Ναι, γι' αυτό. Επειδή, ναι, βέβαια. Επειδή και εγώ πριν εδώ μάθω, ρωτήσω, ψάξω πράγματα, το είχα πάντα στο μυαλό μου ότι ένας προπονητής μπορεί να κάνει αυτό το τρίκ. Εύκολο είναι. Η αλφαβήτα, το ξέρουν. Το ξέρουν ναι. Όλοι. Να θέσω, Αντώνη, στον coach το ερώτημα που σου έκανα νωρίτερα εκτός αέρα, να δούμε και τη δική του άποψη. Εντάξει, νομίζω και οι φίλοι του Άρη να ρωτήσουν και γενικότερα όσοι έχουν παρακολουθήσει τον Άρη, τι διαφορετικό θα δώσει από τον Μπρούνο Γκάμα. Εντάξει, το αν θα είναι καλύτερος ή χειρότερος ακόμη δεν μπορούμε να το κρίνουμε σαφώς. Αλλά ίσως τι διαφορετικό μπορεί να δώσει στο στυλ παιχνιδιού του Άρη. Γιατί ουσιαστικά αντικαταστάτης του Πορτογάλου είναι έτσι, γι' αυτό τον παίκτη του Άρη. Είναι πολύ πιο γρήγορος. Είναι πολύ πιο γρήγορος. Δηλαδή η ταχύτητα νομίζω ότι και εφόσον και το έχει και ο Σάββας Παντελίδης αυτό στο μυαλό του, θα κοιτάξει όπως είπε και ο Αντώνης, μήπως να το πάω πιο πολύ σε αντεπιθέσεις. Μήπως να το πάω δηλαδή στην επιθετική μετάβαση πολύ πιο γρήγορα. Από το να έχω μια κυριαρχία και να πάω να σπάσω μια κλειστή άμυνα. Γιατί πολλές φορές είναι σκέψη ενός προπονητή να τραβήξει την ομάδα του 20 μέτρα για να προσπαθήσει να τρέξει σε αυτά. Σωστά. Ίσως να το προσεγγίσει έτσι, ότι με την ταχύτητα πλέον που απέκτησε ο Άρης αυτό το κομμάτι. Ας πάω λίγο πιο πίσω για να βγω στην πλάτη. Για να έχω χώρο να μπορέσω να κυνηγήσω στην πλάτη σαν. Και οι πρώτες επαφές του με την πάρανε καλές. Γι' αυτό είπα ότι είναι διεισδυτικός. Τα στοιχεία που έδειξε στο βίντεο, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό βλέποντάς τον είναι να ξαναδώ την ηλικία του. Και είναι η κλασική ατάκα. Όχι, ρε, να ήταν. Να ήταν 27-28, θα ήμασταν σούπερ με αυτόν. Θα βγάζαμε τριετία. Είναι πολλές φορές βλέπεις ποδοσφαιριστή, βλέπεις στοιχεία του, γιατί βλέπεις οριμότητα στο παιχνίδι του. Γιατί δεν είναι εύκολο να, όταν είσαι παίχτης που θα χρειαστεί να ζήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να φανείς με τα τρεξίματά σου, να ξέρεις πότε θα τα κάνεις για να μην καείς. Να έχει την εξυπνάδα, γιατί σε αρκετές φάσεις τον είδα ότι κοιτάζει τον συμπαίχτη του. Σαν να του φωνάζει, κοίτα με, εκεί θα πάω. Και επειδή υπήρχαν δύο-τρεις φάσεις από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, που φάνηκε ότι την πρώτη φορά την παίρνει την μπάλα νωρίς, με αποτέλεσμα ο παίχτης, ο αντίπαλος του να είναι δίπλα του, και την δεύτερη φορά ο συμπαίκτης του καταλαβαίνει ότι ο Λάσον διαβάζει πάρα πολύ καλά το χώρο, του δίνει την μπάλα σε χώρο που σκέφτεται ο ίδιος ότι εκεί που την πέταξε θα πάει. Όχι, θα πάει, γιατί και το τρέξιμο έχει. Και το μυαλό πότε θα ξεκινήσει έχει. Σωστά. Έχει και την ταχύτητα και το σωστό timing που λέμε, να βγει σωστά στο σωστό χρόνο στην μπάλα. Είναι στοχευμένη μεταγραφή. Και είναι και μεταγραφή ποδοσφαιριστή ελεύθερου, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ψάξεις κιόλας. Δηλαδή, από ποια άποψη το λέω, ότι οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές όλοι σου προτείνονται. Δεν υπάρχει μάνατζερ που να έχει ελεύθερο ποδοσφαιριστή 20 Ιανουαρίου και να μην τον προτείνει όπου μπορεί. Αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι. Αλλά το να κάτσεις επισταμένα να πεις αυτόν πρέπει να τον κοιτάξω, να τον ξαναδώ, να ψάξω στοιχεία του, είναι σαν 32 για την δουλειά που κάνει, έχει ακόμα γεμάτο 1,5 χρόνο. Ίσως και παραπάνω. Εντάξει, σε αυτό το κομμάτι... Το παραπάνω μπαίνει στο εγκεφαλικό που το έχει ο τρόπος διαχείρισης. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω επειδή πλέον οι ομάδες όσον αφορά τις ηλικίες. Για μένα προσωπικά δεν παίζει κανένα ρόλο. Είτε πάρεις ένα ποδοσφαιριστή 31, 32, 33, 34, 35. Το θέμα είναι τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, μεγάλες ομάδες παρατηρούμε ότι μας έχουν αποδείξει, και ιδιαίτερα στην Premier League, ότι η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο. Βλέπεις ποδοσφαιριστές 36 χρονών, 37 χρονών να αγωνίζονται και να βγάζουν 40 και 50 παιχνίδια. Ναι, εμείς είμαστε ακόμα κολλημένοι. Πόσο είναι, ρε παιδιά, του πόσο είναι. Και, ναι, μήπως κλέβει, μήπως είναι τώρα 32, άρα 33, τάκλεις τον Μάρτιο και όχι, αυτός είναι Γενάρη, αλλά την παίρνει. Ναι. Όλο αυτό είναι. Και άμα μετρήσουμε και παραδείγματα τώρα ποδοσφαιριστών, πρόχειρα θα σου έρχονται στο μυαλό ο Γκίγκς, ο Σκόλς, το δικό μας τον Καραγκούνι που τον πήρε η Φούλαμ στα 36 του και έπαιζε σαν deep line playmaker στη Φούλαμ. Υπάρχουν περιπτώσεις σε ποδοσφαιριστές που εδώ εμείς τον είχαμε σαν τελειωμένο.
Και αυτός όμως έπαιξε εκεί 20 παιχνίδια. Ναι, εξαιρετικό το έχουμε πράγμα. Θέμα στο Repress, όταν με το καλό έρθει το site για τους κορυφαίους άνω των 35 που παίζουν αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό έχεις ποδόσφαιρο. Έχεις δίκιο. Θα το έχουμε πιάσει εκεί. Όχι, το έχουμε ήδη. Το έχουμε επιμεληθεί ήδη. Είναι αρκετοί πάντως και το σκέφτεσαι και λες πώς είναι αυτός 36, ας πούμε, 37 και το βλέπουμε σε αυτό το επίπεδο και συνεχίζει και στο Champions League, ας πούμε. Με κόλλησε τώρα το παράδειγμα που έφερες. Γιατί το παράδειγμα του Καραγκούνη. Γιατί έτυχε να μιλήσω με ανθρώπους του περιβάλλοντος του όταν έγινε εκείνη η μεταγραφή για το πώς έπεισε ο ίδιος για όλα όσα του είχε πει ο Μάρτσιν Γιόλ που ακριβώς αυτό του είπε. Που του είπε, δεν με νοιάζει τη χαρτιά να μου φέρουν για σένα. Και Ολλανδός εσύ, Ολλανδός που πήγες. Εγώ θα καταλάβω τι μπορείς να κάνεις μέσα στο γήπεδο. Και του έλεγε, coach, εμπιστεύσουμε, ξέρω ποιος είμαι, θα με μάθεις. Και έφτασε αυτή την ηλικία να γίνει μια μεταγραφή που έλεγες, που όντως έλεγες εσύ, που πάτε ρε. Και όχι από κακιά, και από περιέργεια κιόλας. Mm-hmm. Για να δεις πώς κινείται κάποιος. Υπήρχαν άνθρωποι που είδαν ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής μπορεί να μου δώσει τα 2, 3, 5, 10 πράγματα τα οποία εγώ ζητάω. Mm-hmm. Επομένως, μεγάλο παράδειγμα για το ότι το 32 χρονών που λέμε, ας πούμε, που ήρθε, εντάξει, άμα κάνει τρεις καλές χρονιές, δηλαδή στον Άρη, τι θα πούμε, ότι δεν είναι επιτυχημένη η μεταγραφή. Γιατί είναι... όχι, μα και τι άλλο να θέλεις, δηλαδή. Ακριβώς. Δεν μπορείς να θέλεις κάτι άλλο. Αυτό λέω. Δηλαδή, νομίζω ότι μέχρι και τα 36-37 πλέον οι ποδοσφαιριστές μπορούν να παίζουν σε ένα πολύ πολύ καλό επίπεδο. Και αλήθεια είναι ότι και στο ελληνικό πρωτάθλημα την τελευταία δεκαετία έχουμε κάνει λίγο κάποια βήματα πίσω με αποτέλεσμα να τα σηκώνουμε και αυτά. Ακόμα δηλαδή και στο μυαλό εκείνου που σκέφτονται όπως οι περισσότεροι ότι μεγάλος είναι και αυτά, αντέχουν. Το θέμα οπότε ουσιαστικά Τάσο είναι σε τι κατάσταση είναι ο παίχτης, έτσι. Δεν έχει να κάνει. Σίγουρα. Και όσον αφορά το Λάσο που λέγαμε και πριν, νομίζω ότι το μοναδικό μελανό σημείο θα βρίσκαμε στον τρόπο παιχνιδιού του είναι ότι δεν είναι τόσο κοντά, δεν έχει τόσο πετυχημένα τελειώματα. Δεν είναι τόσο καλά τα τελειώματα. Ωστόσο, είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος και με το δεξί και με το αριστερό, όπου του έρθει, πηγαίνει στην μπάλα, έχει αίσθηση του χώρου, τελειώνει φάσεις, δεν φοβάται να τελειώσει φάσεις και να σουτάρει. Αλλά αυτό θα ήταν νομίζω το μοναδικό μελανό σημείο. Πάνω σε αυτό για τα τελειώματα. Το βίντεο περιλαμβάνει τελειώματά του όλων των κατηγοριών. Mm-hmm. Και αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα μειονέκτημά του. Τελείωμα διαγώνιο. Τελείωμα μέσα από την περιοχή. Τελείωμα έξω από την περιοχή. Τετατέτ. Ο ίδιος ξέρει προφανώς τις αδυναμίες του. Mm-hmm. Τα επιχειρεί όλα όμως. Έχει πλουραλισμό κυριολεκτικά στα τελειώματά του. Ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απόλυτα. Επιτυχημένα. Έχει ενδιαφέρον πάντως η συγκεκριμένη μεταγραφή. Και είναι από τις μεταγραφές που δημοσιογραφικά, Γιώργο, δεν έχουν καμιά σχέση με τη Real. Μία που ακούς και το όνομά του. Και μία που ήρθε την επόμενη μέρα. Και πέγαψε. Δηλαδή, ναι. Ήταν πολύ στοχευμένη κίνηση. Προφανώς στον αφορά το αυτός είμαι, αυτή είστε, έλα συμφωνούμε, τόσα θέλεις. Όλο αυτό δεν έγινε serial. Καθόλου, ναι. Να μας απασχολήσει, όχι τώρα έρχεται, όχι δεν έρχεται, όχι έχει πρόταση και αυτά. Και δήλωσε και έτοιμος να παίξει κατευθείαν. Να δούμε πόσο άμεσα θα μπορέσει να τον εντάξει ο Παντελίδης και να το δούμε ίσως και στην 11. Με τον Κόρχου το είδαμε πάντως αυτό, έτσι, να τον βάζει άμεσα. Που ήταν ίσως αντίστοιχη περίπτωση παίκτη και ηλικιακά αυτό και στον τρόπο που ήρθε. Εντυπωσιακό. Έχει εντυπωσιαστεί το. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να προσαρμοστεί σε μια καινούργια ομάδα. Και αυτό μπήκε, έπαιξε σαν να ήταν στην ομάδα πολύ καιρό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το καταφέρει. Βλέπω στην εκπομπή της Δευτέρας, Αντώνη, να συζητάμε για τον Λάρσον που θα έχει παίξει τη Λιβαδιά και θα έχει εντυπωσιάσει τον Τάσο πάλι, λες. Εντάξει, δύσκολο. Ανοίγω την παρένθεση με συναδέλφους που παρακολουθούν περισσότερο το ρεπορτάζ του Άρη. Αυτό μου έλεγαν, τους είχε μείνει στη Λάρισα, ότι έλεγαν ότι το πρόβλημα για τον Άρη είναι ότι στους διακριθέντες, στους top 2-3, ήταν ο Κόρφου. Ναι. Και το λέγαν πρόβλημα διότι δεν μπορεί αυτός που δεν ξέρει κανέναν να είναι ο καλύτερος. Ναι, ναι. Κάτι συμβαίνει. Βρήκε κάτι εδώ. Πάει λάθος με τους υπόλοιπους, ναι. Κάτι πάει λάθος με τους υπόλοιπους. Η συζήτηση μας λοιπόν γίνεται για τον Λάρσον, τον 32χρονο Σουηδό ακραίο του Άρη που αποκτήθηκε χθες. Συζητήσαμε για όλα όσα είδαμε στο βίντεο που ανέβηκε στο facebook του repress.gr.
Περνάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για την κουβέντα που θα στηριχθεί πάνω σε διαιτητικό βίντεο. Έτσι, από τα πέναλτι. Από όλα έχουμε, έτσι. Χθες είδαμε πράγματα και θάματα χθες. Από τα πέναλτι που σφυρίχθηκαν στο παιχνίδι του Όφη με τον Εργοτέλη, αλλά και το βίντεο του Σον, για να μιλήσουμε επιτέλους για αυτό το παλικάρι, το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ, αλλά να ξέρει ότι σε κανένα μισάωρο που τώρα που ξεκινάει το παιχνίδι θα εύχομαι να χάσει, γιατί έχουμε παιχνίδι με τότε να επιστρέψει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίρο. Γιώργος Παναγιώτης, Τάσος Ζέρβας, Αντώνης Σακαλιάς στα μικρόφωνα, εδώ στο ανάλυση των bairpress.gr. Καταπιαστήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής με το βίντεο για τον Ντάνιελ Λάρσον που ανέβηκε στο Facebook του bairpress.gr. Μας έχετε κάνει like. Αν δεν μας έχετε κάνει like, γιατί δεν το έχετε κάνει ακόμα. Κάντε το. Να δείτε και το βίντεο για τον Λάρσον, το τι παίχτη έχει πάρει ο Άρης, τα στοιχεία του τα αγωνιστικά. Να δείτε και βίντεο με την εξήγηση του διαιτητή της παρέας μας, του Ρεπρές, του Άρη Λιμπούδη, για δύο από τις διαιτητικές αποφάσεις στο χθεσινό παιχνίδι Κυπέλλου ανάμεσα στον Όφη και τον Εργοτέλη. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τα διαιτητικά θέματα είναι ένας. Το να δούμε το πώς ο διαιτητής σε κάτω αναμέτρησης φτάνει να πάρει ή να μην πάρει μια απόφαση. Να πάρει μια απόφαση για να δείξει μάλλον παράβαση ή να θεωρήσει ότι δεν είναι. Στο παιχνίδι του Όφη με τον Εργοτέλη είχαμε μπόλικα πέναλτι. Και στη διάρκεια του αγώνα και στο τέλος εκτελέσει πέναλτι. Δύο από αυτά έπαιξαν ρόλο στο να δημιουργηθεί να φτάσουμε στο τελικό 1-1 που έμεινε και στην παράταση. Ένα εύστοχο και ένα χαμένο πέναλτι για τον Όφη. Και στα δύο αυτό που θέλαμε να δούμε και να σχολιάσουμε είναι πρώτον η θέση του διαιτητή που και στις δύο φάσεις έχει ξεκάθαρη άποψη, δεν χρειάζεται καν να κοιτάξει γύρω του ή ότι κάποιος τον εμπόδιζε οτιδήποτε, και δεύτερον έχει να κάνει και με τρόπο σκέψης του κάθε διαιτητή. Είναι πάρα πολύ κοντά στις φάσεις. Νομίζω ότι δεν γίνεται να κάνει λάθος. Είναι τόσο κοντά που η εκτίμησή του είναι και σωστή άμεσα. Και το αν κάνει λάθος, η συζήτηση πηγαίνει στο τι τον οδήγησε στο να ερμηνεύσει διαφορετικά από αυτό που βλέπουμε περισσότερο, τέλος πάντων, για να δούμε τι συνέβη σε αυτές τις δύο φάσεις. Και όπως το εξήγησε και ο Άρης πολύ καλά, νομίζω ότι έχει σωστή θέση έξω από την περιοχή του τέρματος και αξιολόγησε σωστά το τράβηγμα του αμυνόμενου και καταλόγησε άμεσα την παράβαση. Έτσι όπως μας τα λέει ο Άρης, νομίζω ότι πράγματι έτσι είναι και μπήκε μέσα στο μυαλό του διαιτητή. Ναι, αυτή είναι η γλώσσα των διαιτητών. Και βέβαια θα προσπαθούμε και εμείς λίγο να μάθουμε. Λίγο ξύλινη βέβαια, αλλά πρέπει. Λίγο ξύλινη, αλλά την ξέρουν βάσει αυτού σκέφτονται σε χρόνο ντετέ, που συνηθίζουμε να λέμε, για να πάρουν απόφαση. Εδώ τώρα όμως μπαίνει και η αυθόρμητη έκφραση του φιλάθλου που το βλέπει είτε από την τηλεόραση είτε από το γήπεδο, τι δίνεις ρε, κατευθείαν. Εκεί, αυτό δεν θα πάψει. αυτό δεν σταματάει ποτέ. Ναι. Γι' αυτό εδώ στο Ριπρές ερχόμαστε και η αρχή του σχολιασμού μιας διαιτητικής απόφασης έρχεται από το που ήταν ο διαιτητής. Σωστά. Αν έκανε λάθος, γιατί έκανε λάθος. Είναι κοντά στη φάση, είναι μακριά στη φάση, είναι διαγώνια στη φάση. Κακός είναι μακριά από τη φάση. Σωστά είναι μακριά από μια φάση που γίνεται γιατί βρισκόταν σε ένα άλλο σημείο εκείνη την ώρα που παίζονταν το παιχνίδι. Γιατί υπάρχει και η ροή του παιχνιδιού, η ταχύτητα του παιχνιδιού. Δεν είναι ρομπότ και οι διαιτητές, έτσι. Δυο ματάκια έχουν οι άνθρωποι. Ναι, μπορούμε να τους έχουμε σύρει πολλά κατά διαστήματα, αλλά τουλάχιστον να προσπαθούν να το κάνουμε εντός αγωγικών σωστά. Όχι να τους τα στούρνουμε, αλλά να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είπες, τι δίνεις ρε, ναι, ωραία, γιατί το δίνει. Εντάξει, στην ουσία μπορεί όπως ένας ποδοσφαιριστής κάνει μία λάθος εκτίμηση και αντί να σπάσει παράδειγμα την μπάλα στο πέναλτι ή να κάνει μία παράλληλη μπάσα, κάνει σούτ από την κλειστή γωνία, έτσι και ένας διαιτητής παίρνει μία λάθος απόφαση. Τώρα το αν θα είναι καταλυτική για την έκβαση του αποτελέσματος. Γι' αυτό είναι, είναι πιο ζόρικα τα πράγματα μετά στη διαχείριση. Σίγουρα ότι προσπαθούμε να μπούμε στο μυαλό του διαιτητή να δούμε ότι με βάση αυτό που είδε, τι εκτίμηση έκανε. Αν την έκανε σωστά, δηλαδή αν την έκανε λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα βίντεο που ανέβηκε χθες το απόγευμα για τον Σον, τον 26χρονο
Κορεάτη, μεσοεπιθετικό της Tottenham. Το είχα στο μυαλό μου όχι γιατί είμαι φαν της ομάδας, αλλά γιατί ο συγκεκριμένος παίχτης, έχω την εντύπωση, είναι εκείνος που έχει πάρει τα λιγότερα φώτα της δημοσιότητας σε αυτά τα 3,5 χρόνια, στα οποία η Tottenham βρίσκεται σταθερά στην τετράδα της Premier League, που δεν είχε κάνει ποτέ στην Premier League. Λογικό, όπως λέμε συνήθως, να παίρνει την κρέμα ο Kane. Λογικό να μιλάνε όλοι για τον Ντέλε, γιατί είναι και Άγγλος και στην Αγγλία. Εντάξει, είναι κάποιες ακαδημίες της ομάδας, όπως και οι περισσότεροι. Τους προστατεύουν τους ποδοσφαιριστές, δεν τους κατσιάζουν. Ακούτε, τι τους προστατεύουν οι Άγγλοι, τους ποδοσφαιριστές τους προστατεύουν. Πώς κάνουμε εδώ εμείς με τους νέους Έλληνες που μπαίνουν να παίξουν και λέμε ταλέντο μέχρι τα 23, κάπως έτσι, περίπου. Πραγματικά καθόλου δεν καμία σχέση με αυτό, δυστυχώς. Θα με κράξουν για ποιο φίλο, αλλά ο τρόπος τον οποίο οι Άγγλοι προστατεύουν το ποδόσφαιρο και τους Άγγλους ποδοσφαιριστές είναι ένα κλικ καλύτερος από τρόπο με τον οποίο οι μπασκετικοί συνάδελφοι προστατεύουν τον μπάσκετ. Είναι γιατί αγαπούν το άθλημα, εγώ πιστεύω, Αντώνη. Αυτό βγάζω το καπέλο. Αγαπούν πρώτα το ποδόσφαιρο. Προστατεύουν πάρα πολύ το προϊόν, να το πούμε. Για να μην πω το παιχνίδι, το προϊόν. Αλλά και ειδικά τους Άγγλους ποδοσφαιριστές. Το βίντεο λοιπόν του Σόν είναι όλα όσα κάνει στο παιχνίδι. Μπορείτε να φύγετε, παιδιά, μπορώ να μιλάω για αυτό. Για όλα δεν έχω πρόβλημα. Γιατί είναι από τους ποδοσφαιριστές που πολλές φορές έρχονται από το πάγκο στο Τότεναμ και κάνουν τη διαφορά. Πολλές φορές ξεκινάει παιχνίδια και κάνει τη διαφορά. Πολλές φορές κρίνει παιχνίδια. Έχει κίνηση με την μπάλα, κίνηση χωρίς την μπάλα. Έχει πολύ καλά τελειώματα για ακραίους. Γιατί συνήθως οι ακραίοι, περισσότεροι αυτοί που φτάνουν στο ένα κλικ πιο κάτω, το χαλάνε εκεί. Δεν έχουν καλά νούμερα. Αυτή είναι αλήθεια. Σόν, ωστόσο, έχει πολύ, πολύ καλά νούμερα. Έχει γέμματα νούμερα. Και αν ένας παίχτης που παίζει σε μια ομάδα που έχει επιθετικό το Kane έχει και γκολ, με τον Kane assist θα έχει. Σίγουρα. Όπου και να τη δει, θα τη βρει την άκρη ο Kane. Και να γίνει. Πριν το διάλειμμα έλεγα ότι το συμπαθώ πάρα πολύ στον να θέλω να χάσει. Ναι, γιατί χάνει παιχνίδια με την Tottenham. Το καλοκαίρι βρέθηκε σε ένα ασιατικό κύπελο. Δεν ξέρω, και αυτοί παίζουν πάρα πολλά. Τι γίνεται, ασιατικό κύπελο, ασιατικό πρωτάθλημα, τι κάνουν. Λί κάπου έχουν Καραμπάο, κάπου έχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φέρτε πίσω το Σον. Και ήταν θέμα το να φτάσει η ομάδα του να κερδίσει τον θεσμό για να μην πάει δύο χρόνια στρατό. Και να έχουμε τώρα το καλοκαίρι, 11.30 ώρα στην παραλία να είμαι και να μου λέει η γυναίκα μου, άντε θα μπούμε. Και λέω, περίμενε λίγο. Περίμενε να δούμε τι θα γίνει. Να δω τι κάνουμε με τη Βιρμανία και με το ποια παίζανε για να πάρουν το κύπελο. Μου λέει, αγχώνεσαι, λέει, για τον Σον. Αγχώνομαι, λέω. Μπορεί να πάει. Άμα κάνει δύο χρόνια να γυρίσει. Μπορεί να πάει φαντάρο στο παιδί. Και βέβαια, ρώτησε όταν τη είπα ότι μπορεί να πάω φαντάρο στο παιδί, τι μου είπε. Γιατί εσύ θα του πλύνει τα ρούχα. Όχι, δεν θα του πλύνω τα ρούχα, αλλά ανήσυχε με πάντω. Παίζει Κορέα με το Κατάρ. Παίζει. Ο Σον, ο οποίος θα έχει στην πλάτη του 5 Κιμ, έναν τερματοφύλακα και 3 από τους 4 αμυντικούς, είναι η Κιμ. Λογικά αυτός ξέρει ποιος είναι ο Κιμ Α, Κιμ Β. Θα ξεχωρίζει μάλλον, ναι. Ναι. Εγώ εδώ σε μια εφαρμογή που άνοιξα είδα Κιμ στο τέρμα, Κιμ κεντρικό αμυντικό δεξιά, Κιμ κεντρικό αμυντικό δεξιά, Κιμ δεξιμπακ. Κιμ και πάνω από τα κεφάλια του σε περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος. Λογικά θα έχει και έναν Σον δίπλα του. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν έχουμε κάτι με το κορεατικό ποδόσφαιρο, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εγώ τώρα το είδα. Έχει προπονητή τον Πάολο Μπέντο. Δεν το ήξερα. Το αγνώρισα βέβαια ως πληροφορία. Όχι πως θα μου χρησιμεύσει κάτι τέτοιο της ημέρας. Αλλά τουλάχιστον να μου φταίει ότι αυτός έκανε καλό σύστημα και πέρασαν και το χάνουμε πάλι. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή, λίγο πριν κλείσουμε, αρχίζουμε και ασχολούμαστε με το τι έχουμε να δούμε το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή όμως σήμερα έχουμε το Manchester City Arsenal για το κύπελο. Αγαπημένη Αγγλία. Arsenal Manchester United. City είπα. Ναι. Γιατί έχω βάλει το πρόγραμμα του Σαββάτου εδώ. Και είδα ότι City παίζει αύριο στις 5 με την Burnley, έτσι. 10 παρα 5 απόψε το Arsenal Manchester United στο Emirates. Αυτό πάλι πώς το κάνουν εκεί. Παίζουν Παρασκευή, έχουν κύπελο, Σάββατο πρωτάθλημα. Τι γίνεται. Όχι, δεν έχει πρωτάθλημα τώρα. Τι κάνουν. Όταν μαζεύουν αγωνιστικές τα Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά και φώτα, έχουν δύο Σαββατοκύριακα. Ένα με
το δεύτερο και το τέταρτο του Ιανουαρίου, το οποίο το αφιερώνουν στα κύπελα. Ναι. Αλλά αν κύπελο είναι και αύριο. Ναι. Αν έχεις αποκλειστεί, είσαι άρχοντας, σε πειράζει, αλλά τουλάχιστον ξεκουράζει. Αν δεν έχεις αποκλειστεί, έχεις συνεχόμενα παιχνίδια. Η Arsenal και η United δεν είχαν παιχνίδια για τον League Cup. Εκεί στο τελικό πήγε η Chelsea με τη City. Τώρα, σήμερα έχουμε το Arsenal Match United. Τι γκολάρα βάζει το. Ποιο είναι το Παναθηναϊκό σκορ? Του Παναθηναϊκού Εμμανουηλίδης. Τι ώρα πήγε στην μπάλα με δίκιο, τη βρήκε στο βήμα του πάνω. Τακτικά αυτό το γκολ, όχι ακριβώς με θέσεις, είναι ίδιο γκολ με αυτό που αναλύσαμε στο Repress, το δεύτερο γκολ της Tottenham στη Fulham. Που βγαίνει η μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Ναι, με το Wings, σωστά. Στο 93, το buzzer beater. Ακριβώς. Η διαφορά του με αυτό το γκολ, καθαρά τακτικά, καθαρά με τη ματιά του Repress, είναι ότι το αριστερό back είχε μπει μέσα στη φάση και αυτός που χαλάει τη μαγιά και είναι αυτός που όλοι τον δείχνουν, γιατί ρε φίλε, πώς σου φύγε, είναι το αριστερό εξτρέμ. Ο οποίος έχει μπει στη φάση, είναι εξτρέμ και έχει αυτό το... Δεν φτάνει μέχρι το πέναλ για να μαρκάρει. Ναι, δεν το λέω με κακία. Το ξέρω και λίγο με τα μάτια που λέμε. Ναι, στη φάση έχει αυτό το βλέμμα της Αγγελάδας. Οχ, τι έγινε. Πώς έφυγε αυτός εκεί ο δικός μου. Πού πήγε. Η κάμερα που τον... Εντός έργων τον προδίδει αυτή του την απορία που καταλαβαίνει τι έγινε αφού ήδη ο παίκτης του Παναθηναϊκού ψάχνει ποια κάμερα θα κάνει τα φυλάκια του και αυτά. Είναι η πίσω κάμερα που τον δείχνει ότι κοιτάζει τη φάση. Και μετά αρχίζει και προσπαθεί να χαμηλώσει το βλέμμα γιατί καταλαβαίνει ότι θα τον κοιτάξει. Ο τερματοφύλακας, το αριστερό μπακ, ο κεντρικός αμυντικός, ο πέρα, ο άμα γυρίσει προς το πάγκο θα τον κοιτάξει. Όλο. Τάσο, πόσο δύσκολο είναι για ένα προπονητή να έχει παίκτες επιθετικογενείς από τη φύση τους, από το ότι έτσι έχουν μεγαλώσει, αυτό το ταλέντο έχουν, να τους βάζει να γυρίζουν να μαρκάρουν μέχρι και τη δική τους περιοχή. Είναι δύσκολο, ε. Εντάξει, αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές πλέον που έχουν την μπάλα στα πόδια μόνο και παίζουν. Αντίχω δεν γυρίσουν πίσω να βοηθήσουν την ομάδα να αμυνθεί, δεν γίνεται. Θέλει παραπάνω ιδιαίτερα μαθήματα δηλαδή από τους coach σε αυτού του είδους ποδοσφαιριστές. Αυτά το βλέπουμε στις προπονήσεις, συνέχεια. Ναι. Έχεις άποψη, Τάσο, για τη φετινή Μίλαν? Ενώ μου αρέσει, είμαι ρωσονέρι, έτσι. Είμαι από εποχή, δηλαδή, Μαλντίνι, Νέστα, εκεί το δίδυμο άμυνα, Σταν αλλού. Δεν βγάζει υγεία ο σύλλογος. Αυτό μου βγάζει προς τα έξω. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική, πλάνο, σχεδιασμός. Έχουν έτσι συμβιβαστεί με τον Κατούζο, επειδή είναι δικός τους. Έφυγε η Γκουέν, πήρες Πιάτεκ τώρα. Ακόμα και αυτή τη μεταγραφή τη θεωρώ βεβαιασμένη, ενώ θα έπρεπε ο Πιάτεκ να αισθάνεται περήφανος που πήγε στη Μίλαν. Ναι. Η Μίλαν είναι σε τέτοια φάση τα τελευταία χρόνια που αισθάνεται περήφανο που πήρε τον Πιάτεκ. Σαν να τον είχε ανάγκη έναν 23χρονο Πολωνό η Μίλαν. Ναι, ο οποίος έχει κάνει μισή σεζόν στην Ιταλία, στην Τζένοα. Δεν μειώνω τη μεταγραφή. Απλά καταλαβαίνω ότι όταν χάσεις κάποια σκαλιά, πέσεις κάποια σκαλιά, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να ανέβεις σε ξενίζει γιατί έχεις πέσει. Αν το έκανε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Σωστά. Να έπαιρνε τον Πιάτεκ. Okay, ναι. Αλλά επειδή βλέπεις τη Μίλαν σε αυτήν την απεγνωσμένη προσπάθεια, όχι να του πάρω να τον διώξω, ναι, να του έκανα μεταγραφή, ναι, πήρα αυτόν τον Γκολτζή που είναι στο πρωτάθλημά μας, ναι, εγώ θα χτυπήσω. Εντάξει, η Μίλαν είσαι όμως, έτσι. Αυτό μάλλον εκεί δεν ξέρω, κάτι το έχουν ξεχάσει. Και το θέμα του προπονητή είναι μεγάλο ζητούμενο. Δεν είναι θέμα το αν είναι καλός ή κακός ο Κατούζο. Είναι περιβάλλον, όλο το περιβάλλον που δουλεύει. Δηλαδή τώρα είχαν τον Σούσο και τον Ιγκουαίν. Και έβλεπες μια ομάδα η οποία, δηλαδή σε κάποια παιχνίδια που την είδα, δεν πιστεύανε οι ίδιοι ποδοσφαιριστές αυτό που έχουν μπει μέσα στο γήπεδο να κάνουν. Σωστά. Προπονητή και ταυτότητα δεν έχει η Μίλαν. Και αυτό βγαίνει προφανώς και γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Δηλαδή, ναι, ο Σούσο με κάποιες ατομικές ενέργειες, γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής, μπόρεσε και βρήκε τρόπους. Ο Γκουαίν έδωσε 8 γκολ. Ο Γκουαίν αυτός έστω και έτσι σε ένα κακό περιβάλλον μπόρεσε γιατί είναι top class και έκανε και εκεί γκολ. Και δείτε πόσο γρήγορα έφυγε. Δηλαδή πιστεύω ότι μόλις του είπε ο Σάρι του σε θέλω, πρέπει να ετοίμασε τη βαλίτσα του την ίδια στιγμή. Ναι, είχε και άλλη σχέση με το Σάρι ούτως ή άλλως από την Νάπολη, είχε χτίσει άλλη. Ναι, αλλά παρατηρείς, είναι στη Μίλαν και φεύγει τρέχοντας από τη Μίλαν γρήγορα για να πάει στην Τζέλσι πήγε, okay. Αλλά σου προκαλεί εντύπωση το πόσο γρήγορα θέλει να φύγει από ένα σύλλογο σαν τη Μίλαν. Ακριβώς, αυτό το σαν τη Μίλαν. Και η άλλη μου παρατήρηση για τη Μίλαν είναι ότι δεν μπορεί να έχει ένα περιβάλλον
το οποίο το γνωρίσαμε αλλιώς και βάσει του παρελθόντος κρίνεται. Που δεν ξέρω γιατί στο μυαλό μου έχω ότι ένα χρόνο η Μίλαν πηγαίνει. Όχι, θα φύγει ο Γκατούζο. Α, έκανε τρεις νίκες. Α, να μείνει ο Γκατούζο. Έκανε δύο ισοπαλίες. Α, μήπως έμεινε κανένας προπονητής ελευθερός. Α, όχι, δεν. Όλο αυτό. Δηλαδή, σαν να παίρνει παρατάσεις ζωής ένα πλάνο το οποίο δεν αρμόζει. Δεν είναι πλάνο ουσιαστικά. Δεν υπάρχει κάποιο στοχευμένο πλάνο να κάνουμε αυτή τη χρονιά για να διεκδικήσουμε αυτούς τους στόχους. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο, Μίλαν. Δεν βγάζει κάτι τέτοιο. Και δεν είναι ότι, okay, ναι, η Γιουβέντους έχει ξεφύγει και η Νάπολη δείχνει ικανή τα τελευταία χρόνια να σταθεροποιηθεί. Η Ρώμα είναι ένας αστάθμητος παράγοντας από την άποψη ότι δεν έχει αλλάξει μόνο προπονητή κάποιες χρονιές, έχει αλλάξει και τεχνικό διευθυντή. Πιο μεγάλη της αλλαγή και που σίγουρα θα, τα επόμενα χρόνια αυτό, θα αποδώσει. Αυτό και αν είναι αλλαγή φιλοσοφίας. Με το Μότσι βέβαια. Για μια ομάδα. Υπάρχει η Ίντερ η οποία είναι για μένα την ίδια νοοτροπία, αλλά με τη Μίλαν, αυτό ακριβώς θα έλεγα. Συμφωνώ απόλυτα. Το πλάνο του είναι πιο σοβαρή. Έχουν δηλαδή, εντάξει, και ο Σπαλέτη φυσικά είναι άλλη κλίμακα από τον Κατούζο ποδοσφαιριστή. Επειδή ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη Μίλαν και επειδή θέλω να πάω και για την κουβέντα και για την ομάδα μου. Ωστόσο, ναι, είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Σίγουρα. Έχει και τον Ικάρντι που κάνει διαφορά. Εντάξει, αλλά είναι όπως λέει ο Αντώνης, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Είναι πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται. Απλά καζάνι, ένα κλικ πιο ποιοτική ίντερ αγωνιστικά. Αυτό βγάζει. Έχει καλύτερα αποτελέσματα τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο. Αλλά από θέμα πλάνου και το σε τι στοχεύουμε κάθε σεζόν, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε το ίδιο πράγμα σχεδόν. Και το βλέπουμε αυτό και στην Ευρώπη. Δηλαδή, γιατί μια ομάδα σαν τη Μίλαν να μην διεκδικήσει φέτος, να κάνει μια καλή πορεία στο Europa League. Που είναι η Μίλαν στην Ευρώπη, την έχουμε μάθει όλα τα χρόνια έτσι από το παρελθόν. Όλες οι γενιές, και η δική μου και η δική σας και παλιότερες, έτσι, είναι η Μίλαν. Γιατί φέτος να μην διεκδικήσει κάτι στο Europa League, κάτι περισσότερο. Δεν το μπόρεσε καθόλου. Ναι, ναι. Πήγε και έπαιξε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός την χόρεψε. Πραγματικά. Και όταν λέω την χόρεψε. Δίκαια πέρασε ο Ολυμπιακός. Το τη χόρεψε, εννοώ ότι ο Ολυμπιακός έθεσε το ρυθμό και η Μίλαν δεν μπόρεσε ποτέ να τον αλλάξει. Αυτό είναι ότι χόρεψε. Όχι ότι την κέρδισε αγωνιστικά. Το χορεύω. Στο δικό μου το μυαλό σημαίνει ότι εγώ ορίζω το ρυθμό, είτε θέλω να σε τρέξω, θα σε τρέξω. Θέλω να σε πάω αργά, θα σε πάω αργά. Θα το πάω σβηστά, όπως λένε. Το πήγε στα μέτρα του, επέβαλε αυτό που ήθελε στο παιχνίδι. Το παιχνίδι. Και το είχε πάρει. Η Ισπανία, βλέπω, το Σάββατο δεν έχει κάτι το. Κάτι το συγκλονιστικό. Στην Αγγλία. Κύπελο έχει πάλι, αλλά κάτι Chelsea, Sheffield Wednesday και Crystal Palace Tottenham. Στην Ιταλία. Το Μίλαν Νάπολη είναι αύριο βράδυ. Έχω και φίλους που Ρωσονέρι φυσικά που κατευθείαν λένε ότι έτσι όπως είναι η Μίλαν, ακόμα και ο Σταν θα έπαιζε εκεί. Δεν έχουν και άδικο. Το Λάτσιο Γιουβέντους. Γιουβέντους στο μυαλό μου έχει. Πέρσι πέρασε δύσκολα από εκεί. 31 παιχνίδια. Δεν είναι. Πέρσι πέρασε δύσκολα με ένα γκολ του Ντιμπάλα και καθυστερήσει από εκεί. Περνάει, ναι, η Γιουβέντους. Πάλι πέρασε. Και στη Γερμανία δεν έχει κάτι φοβερό αυτό. Κλείνοντας, έχουμε περίεργη αγωνιστική στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε τον ΠΑΟΚ Κηπεδούχο. Την Κυριακή, νομίζω η μέρα είναι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 9.30 το βράδυ, να είσαι είτε στο γήπεδο όσοι πάνε, είτε μπροστά από μια τηλεόραση. Έτσι, έχει Λεβαδιακό Άρης 3. Στις 5 και 4 το πάω κόφι και στις 7.30 το Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Η κέντα της αγωνιστικής είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίζει εντός έδρας και ο δεύτερος Ολυμπιακός, η τρίτη ΑΕΚ και ο τέταρτος Ατρόμητος εκτός έδρας. Και έχουν δύσκολες αποστολές, ειδικά ο Ολυμπιακός. Ναι. Έχει ο Ατρόμητος πηγαίνει στη Λαμία, η οποία χθες έκανε συντήρηση δυνάμεων. Έκανε rotation. Έκανε rotation. Συντήρησε να μην το μπορούσαν να κάνει. Πήγαν 120 λεπτά το παιχνίδι. Αλλά δεν έπαιξαν όλοι οι βασικοί της παίχτες αυτά τα 120 λεπτά και είναι σημαντικό για να στο φρεσκάρισμα. Η ΑΕΚ πηγαίνει στον Πανιόνιο που είναι σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ στη ροή της. Γιατί μέσα στο εβδομάδα έχει το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό τέσσερα έδρας. Οπότε έχει πάρει παιχνίδια. Αν πάρει τον Πανιόνιο, πάρει και το Λεβαδιακό. Θα πάει με το πόδι στον γκάζι να υποδειχθεί. Δεν έχουν και καλές σχέσεις μεταξύ τους, έτσι δεν είναι. Ναι, παραδοσιακά έχουν δημιουργήσει μια έκθαρα στο μυαλό τους. Ποτέ δεν την κατάλαβα. Ανοίγω και κλείνω την παρένθεση. Στο γήπεδο θα υπάρχει ένταση. Και το Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός είναι ένα παιχνίδι ο οποίος βρίσκει τον Ολυμπιακό στα καλύτερά του και τον Αστέρα Τρίπολης να έχει
Σκαμπανεβάσματα πολλά. Να έχει την πικρία της αναποτελεσματικότητάς του με τον, με τον ΠΑΟΚ ως πρόσφατη εικόνα στο μυαλό τους. Και ένα παιχνίδι στο οποίο οι ίδιοι λένε ότι δεν κατάλαβαν πως δέχτηκαν 3 γκολ από την Λάρισα, αλλά τα δέχτηκαν. Την ΑΕΚ. Από τη Λάρισα, στο κύπελλο. Στα 3 τελευταία παιχνίδια ουσιαστικά έχει δεχτεί από 3 γκολ έκαστος ο Αστέρας. Το παιχνίδι με τον, στο ΑΚΑ, το Αστέρα Τρίπολης, δεν το βάζω τόσο στην ΑΚΑ γιατί είναι εκτός ένα παιχνίδι και ένα παιχνίδι από αυτά που. Πώς να σου πω. Το στράβωσε νωρίς. Και από εκεί και πέρα σαν να μην έγινε. Να αισιώσει παιχνίδι στο 1-0 στο 5. Μπορείς. Να αισιώσει παιχνίδι στο 3-0 στο 18 δεν μπορείς. Απλά λες, κοίταξε, να περιορίζω τη ζημιά και στο δεύτερο ημίχρονο να βγω να το τελειώσω, να ξεχάσω το μάτς πριν καν τελειώσει. Σε κακή κατάσταση είναι ο Αστέρας μετά από αυτά τα αποτελέσματα. Απλά επειδή είναι μια ομάδα η οποία έχει μέταλλο, δεν είναι μια ομάδα που είναι πυροτέχνημα. Έχει σταθερή πορεία. Πήρε, λες ότι το έδειξε και στο... Σαν να την πήρε από κάτω το γεγονός ότι έπαιξε καλά τον ΠΑΟΚ και τελικά έχασε. Ναι, ίσως εκεί της χάλασε η ψυχολογία με το πώς ήρθε αυτό το 0-3, ενώ σε πρώτο μήχρονο θα μπορούσε να είναι αντίστροφα το παιχνίδι. Αλλά με αυτό το. Με τον τρόπο που κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο κύπελο, έβγαλε αυτό που λέει ο Τάσος στο μέταλλο, ότι είναι μια ομάδα που. Ναι, το 3-1 της έγινε 3-3. Εγώ είδα τις φάσεις και όντως, δηλαδή, επειδή άκουσα δηλώσεις και έλεγαν οι παίκτες ότι από το πουθενά δεχτήκαμε το 3-3 και με να με κρεμίζουν κάτι τέτοιο. Από το πουθενά. Εντάξει, ναι. Κάτι έγινε. Κάτι έκανε λάθος. Έπαιξαν και οι άλλοι, ναι, κάναμε λάθος. Μπορεί από το πουθενά. Από το πουθενά να μπει και τον γκολ να κόντρα η μπάλα, ναι, αλλά η μπάλα δεν... Για να φτάσει εκεί, ναι. Έχουν γίνει κάποια κάπως πράγματα. Κάπως πήγε εκεί. Ναι, έγινε κόντρα, έγινε τσαφ, ξέρω εγώ, έγινε στημένη, ναι, στημένη φάση, έγινε κόρνερ. Κάπως το κέρδισαν το κόρνερ. Κάτι έγινε ενώ... Και στο κάτω-κάτω παίζουν και στατικές φάσεις, μέρος του παιχνιδιού είναι και μάλιστα πολλά γκολ έρχονται από εκεί. Έτσι, δεν είναι. Μετά, πρέπει να τις δουλεύεις σωστά και στην άμυνα τις στατικές φάσεις, το πώς να τις εξωτερώνεις. Για να κλείσουμε αυτό το παιχνίδι στο Αστέρα Τρίπολης Λάρισα, εδώ το 4-3 της Τρίπολης και λέω ρε σιπόπο, κλειστή γωνία, πιο κλειστή δεν γίνεται. Και τη σημάδεψε την κλειστή γωνία και την βρήκε. Δηλαδή, η απορία μου σε αυτό το τελείωμα, στο 4-3 του Αστέρα Τρίπολης, δεν ήταν ότι το τερματοφύλακας το τρώει στην κλειστή γωνία. Το πώς σούταρε στην κλειστή γωνία ο επιθετικός. Ο παίκτης που το τελείωσε. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Είχε επιλογές, είχε άλλες επιλογές. Γιατί δεν θυμάμαι το γκολ, το είδα. Είχε άλλες επιλογές. Δηλαδή, μόνο... Από τα δεξιά έμπαινε, ήταν στην ευθεία, είχε όλη την εστία ανοιχτή από τα αριστερά και πήγε σε ένα σουτ σαν να πήγαινε το κλειδί στην πόρτα. Μπράβο. Δεν είχε δηλαδή περιθώριο να το χάσει. Αν το πήγαινε λίγο ένα, από εκεί που έτσι πως ούταρε, ένα κλικ αριστερά θα πήγαινε στον τερματοφύλακα, ένα κλικ αριστερά θα πήγαινε έξω. Τώρα επέλεξε να το κάνει εκεί. Του βγήκε εφήβολο και ο τερματοφύλακας ήταν στον τεμή να πάω αριστερά και όταν έπεσε δεξιά είχε φύγει μπάλα. Με αυτή την απορία θα... Σίγουρα αν είχε ταχύτητα νομίζω ότι θα το επέλεξε για να σουτάρει δυνατά στην κλειστή. Θα μείνω. Ναι, έχω δει ένα replay του goal και μου έκανε εντύπωση, οπότε είναι πολύ πιθανό να παίζει αυτό ρόλο. Λοιπόν, δεν αφήσαμε κανένα παραπονούμενο. Τα χαιρετίσματά μου στο Σον δεν με ακούει εκεί στο Κατάρ. Γύρνα παλικάρι μου, έχουμε παιχνίδια. Δηλαδή δεν πήγαμε τελικό στο Καραμπάο κάπου, παίζουμε με την Ντόρτμουντ και αυτά. Δηλαδή, σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Λοιπόν, Αντώνης Σακαλιάς, Τάσος Ζέρβας και Γιώργος Παναγιωτίδης στα μικρόφωνα του analyse.gr. Η εκπομπή τελείωσε, η εβδομάδα, η εργάσιμη τελείωσε. Πάμε για ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, άρα και μια γεμάτη εκπομπή Δευτέρας, το μεσημέρι στις 2. Μέχρι τότε μένετε στην παρέα του Λίμπερο, μένετε στη φάση, απολαύστε υπεύθυνα ποδόσφαιρο. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.